Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς ερευνητές, αλλά και πολιτικοί, οι οποίοι μιλούν για μια παγκόσμια συνωμοσία τα τελευταία 300 περίπου έτη. Ότι όπισθεν όλων αυτών που βλέπουμε υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά πρόσωπα με τεράστια χρηματική ισχύ, τα οποία δίνουν τις εντολές για το πώς θα κινηθούν αυτοί που βλέπουμε μπροστά μας και νομίζουμε ότι αυτοί μας κυβερνούν. Αυτήν την οργάνωση, ας την πούμε έτσι, την ονομάζουν Ιλουμινάτη. Είχαμε ασχοληθεί παλαιότερα με την παγκόσμια μασονία και με τον σατανισμό. Όμως πίσω από αυτούς κρύβονται πιο ισχυρά πρόσωπα, αυτοί που μόλις ανέφερα. Στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε ποιοι απαρτίζουν αυτήν οργάνωση, να την πούμε, η οποία σκοπό της έχει να εγκαθιδρύσει μια ανοιχτή παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια θρησκεία. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από όλο αυτό το τεράστιο σχέδιο, ποιοι λένε ότι είναι μέσα σε αυτήν την οργάνωση τα πρόσωπα που θα πούμε και τι άλλο παίζει γύρω τους. Αυτά θα τα δούμε σήμερα, όσο μπορέσουμε φυσικά. Έχω κοντά μου δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Τον κύριο Θωμά Κάστια. Καλησπέρα. Εξαιρετικός αρθρογράφος. Και έναν εξαιρετικό φιλόλογο, κύριο Κάρολο Γεροβασιλείο. Κύριε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Επειδή σας έχω πάρα πολύ τηλεοπτικό υλικό, ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κάστια. Θα σας δείξω κάποια πράγματα τώρα να τα σχολιάσουμε. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Μπορούμε να δούμε το πρώτο μέρος από το οπτικό υλικό που έχουμε. Winston Churchill. Λοιπόν, υπάρχει, λέει. Υπάρχουν και άλλοι εκεί που οι οποίοι μιλάω. Ο Ντιζραέλη, για τον οποίο μιλούσαμε πριν λίγο, κύριε Γεροβασιλείου, και θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Ο Ρούσβελτ, τι λένε, βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτοί παραδέχονται ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία από κάποια πράγματα. Λοιπόν, επιτρέψει ποτέ να ελέγξουν την νομισματική κυκλοφορία, οι τράπεζες και οι οργανισμοί θα κλέψουν την ιδιοκτησία των ανθρώπων. Μέχρι και τα παιδιά σας, λέει, θα ξυπνήσουν και θα σας... Τόμας Τζέφερσον, βλέπετε τι λέει. Αν θέλετε να παραμείνετε σκλαβωμένοι στις τράπεζες και να πληρώνετε οι ίδιοι το κόστος της σκλαβιάς σας, αφήστε να τις συνεχίσουν να ελέγχουν, λέει, την ζωή σας. Ο Σερ Τζορτζ Στάμπ. Ροκφέλλερς, Μόργανς. Ουρμπεξ, μεγάλοι τραπεζίτες όλοι αυτοί. Αλλά εγώ θέλω να σας πω τι λέει μέχρι να τα δούμε αυτά ο Winston Churchill στην εφημερίδα Herald 8 Δευτέρου 1920. Οι Ιλουμινάτοι από την εποχή του ιδρυτή τους, Άνταμ Βάισχαουπ, αναπτύσσουν μια παγκόσμια συνωμοσία. Έπαιξαν αποφασιστικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στην τραγωδία της Γαλλικής Επανάστασης. Υπήρξαν η κύρια πηγή κάθε ανατρεπτικού κινήματος τον 19ο αιώνα και σήμερα τελικά αυτή η ομάδα των ξεχωριστών προσωπικότητων άρπαξαν από τα μαλλιά τον ρώσικο λαό και έγιναν ο αναμφισβήτητος ηγέτης της τροπενής αυτής αυτοκρατορίας. Τα λέει ο Winston Churchill. Και βλέπουμε πώς κατάφεραν να κάνουν στημένα κράχ τραπεζίτες αυτοί που είδαμε με τις τεράστιες οικονομικές δυνάμεις που έχουν και να διαλύουν τις οικονομίες των χωρών για να βάλουν αυτές τις χώρες στο χέρι και να τους χρωστάνε και εγώ δεν ξέρω μέχρι πότε. Θέλω τον πρώτο σχολιασμό από εσάς, κύριε Κάστια. Ναι, όντως καλά τα είπατε. Ο αργός των Ιλουμινάτων, ο βαρόνος Άντολφ Φρανς Φρίντριχ Λούντβιχ φον Κίνγκε, και μιμένος στον τεκτονισμό που εισχώρησε μαζί με τον Άνταμ Βάισχαουπτ και ίδρυσαν την 1η Μαΐου του 1776 τη στοά των Ιλουμινάτων. Τάγμα δηλαδή των τελείων επωνομαζόμενοι. Μπορεί να έχει, υπάρχει, ας πούμε, και ο όρος ότι μπορεί να ιδρύθηκε το 1766, 1η Μαΐου. Τώρα, 1η Μαΐου. Να πάμε λίγο να τα συγκρίνουμε αυτά. 1η Μαΐου, 1η Μαΐου τι γιορτάζουμε, την Πρωτομαγιά. Την εργατική Πρωτομαγιά. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, Αριστοτέλης. Όταν ιδρύθηκαν, κυνηγήθηκαν με τη βαβαρική αστυνομία οι Ιλουμινάτοι. Οι Ιλουμινάτοι, καταρχάς, είναι το όνομα, είναι λατινογενές, είναι υπεφωτισμένοι. Υπάρχουν πολλές εκδοχές όμως. Υπάρχουν εκδοχές ότι την εποχή πρωτού την αναγέννηση, τότε που ήταν τα χρόνια μαύρα και άραγνα, από πλευράς εκκλησίας, ιεράς εξαντές που δεν άφηναν τίποτε επιστημονικά να... Ναι, οι καθολικοί το κάνουν αυτό πράγματι. Ναι.
υπήρχε το εξής, ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνταν με την επιστήμη, με τις τέχνες, ας πούμε, και ήθελαν να δώσουν κάτι καινούριο, δεν μπορούσαν και αναγκαζόταν να κάνουν μυστικές οργανώσεις. Γιατί αμέσως έπεφτε η ρητσινιά ότι είναι κάτι της Εκκλησίας, πάρ' το κεφάλι. Αυτά όλα, να πούμε, δημιούργησαν όλους αυτούς τους τεφωτισμένους, μπορούμε να πούμε, ανθρώπους εκείνη την εποχή, να δημιουργήσουν ομάδες οι οποίες να δρούν σε στοές κτλ. Χρησιμοποιώντας ψευδόνυμα και κωδικούς διάφορους για να μπορούν μεταξύ τους να καταλαβαίνουν, για να καταλάβουν να τους καταλάβει η Ιερά Εξέταση. Έτσι ξεκινάει όλο το σκηνικό των Ιλουμινάτων, οι οποίοι κυνηγήθηκαν μετέπειτα, αφού ανακαλύφθηκε η οργάνωση αυτή, από τους Βαβαρούς, γιατί εκεί ιδρύθηκαν, στους Βαβαρούς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι από διάφορες πληροφορίες που διάβασα, ότι δεν ξεκίνησε από εκεί, από τη Βαβαρία, ξεκίνησε από τη Ρώμη βασικά. Στην καταγωγή του, στην πνευματική, θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Τώρα έτσι θέλω να δούμε πέντε πράγματα. Ποιοι είναι σήμερα μέσα σε αυτή τη δημοκρατία. Σήμερα. Τι συμβαίνει, ποιοι νομίζετε. Εγώ να σας πω, ας πούμε τώρα έτσι, οι τραπεζίτες, οι Μόργαν. Είναι βέβαιον. Ναι, πάνω σε αυτό το θέμα. Παράδειγμα, έτσι. Πάνω σε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη μου πάλι, έτσι όπως έχω ασχοληθεί με το θέμα, διαπιστώνω ότι δεν είναι οι Ιλουμινάτοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Ροκφέλλερ και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Εγώ θα τους πω μια λέξη, γκάνγκστερς. Ποιος είπε ότι είναι καλά παιδιά? Ναι. Για να ξέρω δηλαδή. Ο στόχος και όλη η ιδεολογία των Ιλουμινάτων φωτισμένων δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήταν να καταστρέψουν το κάθε τι που υπάρχει γύρω μας και να βάλουν τους ανθρώπους να είναι δούλοι. Δηλαδή ο στόχος αυτών είναι να γίνουν όλοι δούλοι, οι τραπεζίτες δηλαδή, να δουλεύουν για αυτούς, να μην υπάρχει οικογένεια κτλ. Εκμεταλλεύτηκαν διάφορες θεωρίες και ιδέες των Ιλουμινάτων, πέταξαν την ρητσινιά πάνω στους Ιλουμινάτους, να πιστεύει όλος ο κόσμος ότι οι Ιλουμινάτοι φταίνε για αυτό το θέμα, ότι είναι οι Ιλουμινάτοι αυτοί οι κακοί που δημιουργούν όλα τα πάντα, και αυτοί να κάνουν ενόπλη τη δουλειά τους. Μα αυτοί είναι οι Ιλουμινάτοι σήμερα. Δεν είναι οι Ιλουμινάτοι αυτοί. Εγώ να ξεκινήσω με τον Μόργαν, αν θέλετε, έτσι. Οι ίδιοι πολλές φορές έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι προσωπικά ότι ναι και τα λοιπά, για να δώσουν την ιδέα στον κόσμο. 10 επιστολές του ενός διεθνούς τραπεζίτη προς το γιο του, John Pierpont Morgan Lee. Εμείς που αποτελούμε μια χούφτα ανθρώπων που είναι γνωστοί ως διεθνείς τραπεζίτες, σήμερα έχουμε τη διεύθυνση και τον έλεγχο σε περισσότερες από τις μισές κυβερνήσεις του κόσμου, οι οποίες σήμερα είναι ενοποιημένες στην Τράπεζα Διεθνών Πληρωμών. Κανένα κόμμα δεν λειτουργεί ποτέ για το συμφέρον όλου του λαού. Αργά ή γρήγορα όλα υποτάσσονται στην κυριαρχία και στον έλεγχο μιας ηγεμονίας που απαρτίζεται από τους διεθνείς τραπεζίτες και τους πολιτικούς, τους μισθοφόρους, οι οποίοι τους εκπροσωπούν στις νομοθετικές αίθουσες. Ναι. Τα ίδια λέει και ο Λίτσε ή Βίλιαμς, ναι. Αυτός είναι μέρος, ο Τζορτζ Χάνσεν, ο Χένρι Φόρτ. Ναι, βλέπετε, τραπεζίτες. Ναι, αυτό λέω. Οι Ιλουμινάτοι δεν ήταν τραπεζίτες. Σήμερα πάντως είναι οι Ιλουμινάτοι τραπεζίτες. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά ότι είναι οι τραπεζίτες οι Ιλουμινάτοι. Οι Ιλουμινάτοι είχαν άλλη ιδεολογία. Άλλο όλα... καπέλο κοινό. Ναι. Οικειοποιήθηκαν το όνομα, πέστε το και έτσι, αμαθαίνετε. Ναι. Απλώς καπέλωσαν το όνομα Ιλουμινάτοι. Άλλο καπέλο. Αυτή η ομάδα που υπάρχει σήμερα, οι τραπεζίτες, και ρίχνουν αυτή εκεί τη ρητσινιά. Όμως παίζει και η Εκκλησία όμως κάποιο ρόλο. Και η Εκκλησία παίζει σπουδαίο ρόλο. Κράτα και κάτι για μετά. Ναι, κράτα και κάτι για μετά. Γιατί έχουμε και τον κύριο Γιώργο Βασιλείου εδώ. Θα σας δείξω πολύ ωραία πράγματα, κύριε Γιώργο Βασιλείου, και θέλω να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε σκηνοθέτα. Στο νησί Τζέκιλ, λοιπόν, σε ΣΥΠΑ, οργάνωσαν την πολιτική και η οικονομική που δρούσε τον ΗΠΑ. Αυτή η μεγαλοτραπεζίτη, Ροκφέλλερ, Ρότσιντ κλπ. Για να μπορέσουν να βάλουν τη ΣΥΠΑ στο χέρι και να εκδίδουν αυτή το δολάριο. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Woodrow Wilson, θα τα δούμε σε λίγο, ο Louis McPherson, ότι το δολάριο μέχρι το 70 αντιστοιχούσε σε χρυσό. Και θα το δείτε γραμμένο πάνω σε δολάριο πριν το 70. Μετά από εκεί πέρα είναι ένα απλό χαρτί, του οποίου η αξία παίζει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών. Αυτό το κατάφεραν αυτοί οι συγκεκριμένοι τραπεζίτες. Ο Δε Ρότσιλντ, με περίσσια αλαζονία, είπε: «Δώστε μου το δικαίωμα να βγάζω το νόμισμα μιας χώρας και δεν με νοιάζει ποιος κάνει τους νόμους». Και μάλιστα για τους Ρότσιλντ, γιατί είναι πολλά αδελφοί, ποιοι λένε ότι είναι μέσα στους Ιλουμινάτους. Ο Κρίστιαν Ρακόφσκι, ο Έντμοντ Έπικ, λοιπόν ο Τζέι Γκράχαμ,
Εγώ σας τα λέω τώρα ένα-ένα τα ονόματα, έτσι. Είναι αυτό, μισό λεπτό. Και ο Τζον Έτσον Χαρ. Είναι σημαντικοί αυτοί οι ερευνητές στην Αμερική. Από τον Τόμας Τζέφερσον, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που τους υπερασπιζόταν. Οι Ιλουμινάτοι καταρχήν θεωρούν κάποιοι ότι είναι παντού. Από τον τεκτονισμό, τη μασονία, τις επαναστάσεις, τους παγκόσμιους πολέμους, την ίδρυση της Αμερικής. Θα πούμε μετά για τα σήματα. Θα τα δούμε, φυσικά. Ότι έχουν σχέση με τη νέα παγκόσμια τάξη, με τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας, έχουν μεθόδους ελέγχου στο μαζόν, με τον κομμουνισμό, με τον αναρχισμό, με τον φασισμό, με τις σύγχρονες οργανώσεις και λέσχες που κυβερνούν τον κόσμο, με το κίνημα των χίπης και την προώθηση των ναρκωτικών, με το λαθρεμπόριο όπλων. Μα βέβαια, αυτοί χρηματοδότησαν με τις σημαντικότερες αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες που ρίχνουν τα καθεστώτα, όπως είπατε, όπου δεν τους συμφέρει και όπου δεν προωθούνται τα συμφέροντα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και όλων των ανθρώπων που το ελέγχουν, τους οποίους κατονομάσατε. Και φυσικά έχουν συνδεθεί πια σε ένα πεδίο γραφικό από το διάστημα και τους εξωγήινους μέχρι και το σατανισμό. Συμφωνώ με τον συνομιλητή ότι δεν έχουν σχέση με τον σατανισμό. Τα παρασκήνια της πολιτικής σίγουρα έχουν σχέση, γιατί όπως είπε και ο εβραϊκής καταγωγής πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Βενιαμίν Τισραήλι, στο βιβλίο του Κόνισμπαϊ το 1850, πριν από 160 χρόνια ήδη, ότι οι Εβραίοι υπάρχουν παντού και υπήρξε ποτέ καμιά κίνηση στην Ευρώπη περισσότερο ή λιγότερο σημαντική, κύριε Παπαζήση, που να έγινε χωρίς τη δική μας συμμετοχή, λέει ο κύριος Τισραήλι, ο ίδιος Εβραίος. Ο κόσμος δεν διοικείται από τα πρόσωπα που είναι πάνω στη σκηνή, αλλά από αυτούς που βρίσκονται στα παρασκήνια. Και την τελευταία στιγμή οι μυστικές εταιρείες εξουδετερώνουν όλες τις αποφάσεις των διοικούντων. Οι μυστικές εταιρείες αποτελούν τις προσωρινές κυβερνήσεις και άνθρωποι δικοί μας της Εβραϊκής Φυλής βρίσκονται επικεφαλής όλων αυτών. Αυτά τα λένε ένας Εβραίος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας πριν από 160 χρόνια. Να κάνω μία παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα που λέτε. Δεν δαιμονοποιούμε εδώ τους Εβραίους. Να μην πούμε ότι καμία σχέση. Θα δείτε αργότερα. Είναι οι σιωνιστές. Είπε ο κ. Παπαζής ότι μετά θα αναλύσουμε όλη την ιστορία από όντως ξεκινάει από τη Ρώμη και από τους διωγμούς της Καθολικής Εκκλησίας εναντίον της επιστήμης. Δηλαδή ξεκινάει από κάτι αγνό, την αγάπη για την επιστήμη. Και έρχονται μετά με τους διωγμούς που κάποιοι βασανίστηκαν. Ο ίδιος αρχηγός τους ήταν ο Γαλιλαίο Γκαλιλαίοι. Ο Γαλιλαίος, ναι. Γνωστός. Αναζητήσαν αλλού στέγη και βρήκαν πάτημα πάνω στις μασονικές στοές, τους ελευθεροτέκτονες στην κεντρική Ευρώπη. Οι οποίοι ελέγχουν πλέον, να τα λέμε. Ξεκάθαρα, οι οποίοι τότε, δεν πρέπει να τους δαιμονοποιούμε για τότε, τότε αποτελούσαν ένα κρυφό μέρος για τις διδασκαλίες της επιστήμης, όχι για κάτι απόκριφο. Απλώς η Εκκλησία θεωρούσε αυτά αιρετικά και γι' αυτό έπρεπε κάπου να βρουν βήμα για να αναλύσουν όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα οι Ιλουμινάτοι τότε βρήκαν πρόσφορο έδαφος, τους υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Το ζήτημα είναι πώς εξελίχθηκαν. Mm-hmm. Το βαβαρικό κράτος τους έκλεισε και τους κατήργησε λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Γιατί τους έκλεισε. Εμείς σήμερα, συγχρονικά βλέποντας το θέμα, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που πρέσβευαν τότε? Με αυτά που πρεσβεύουν τώρα δεν συμφωνούμε. Με αυτά που πρέσβευαν τότε, όπως κατάργηση των μοναρχιών και όλων των κυβερνήσεων που δίνουν διαταγές. Αυτό δεν ακούγεται όμορφο? Για εκείνη την εποχή, ναι. Και για σήμερα. Σήμερα θεωρώ ότι έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση ολιγαρχίας. Εγώ δεν είμαι κατά. Γι' αυτό εγώ αντιτάχθηκα πάνω σε αυτό το θέμα.